Το να προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Όταν φεύγει όμω από το σημείο του ατυχήματο και εγκαταλείπει αβοήθητο το θύμα σου, τότε αυτό συνιστά έγκλημα. Αυτό φαίνεται πω δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη του ένα ασυνείδητο οδηγό για ταχύ, ο οποίο παρέσυρε με το όχημά του αργά το απόγευμα τη Κυριακή έναν 26χρονο δικυκλιστή σε επαρχιακό δρόμο κοντά στι καλύβε Χανίων. Σύμφωνα με τι αστυνομικέ αρχέ, ο 26χρονο είχε σταθμεύσει το όχημά του στο δρόμο όταν κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε το γιοταχή αυτοκίνητο έπεσε επάνω του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ω αποτέλεσμα ο άτυχο 26χρονο να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και το κεφάλι. Ο οδηγό του γιοταχή όχι μόνο δεν σταμάτησε για να βοηθήσει τον νεαρό άνδρα, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Ευτυχώ ο δικυκλιστή είχε άγιο αφού στο σημείο του ατυχήματο τον εντόπισε μόφυρτο ένα περαστικό, ο οποίο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο ασθενή ήταν υπέρβαρο και ομολογωμένος είχε, α, είχε ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι, ανοιχτό επιπεπλεγμένο κάταγμα και κρανογεφαλική κάκοση βέβαια. Μετέφερε στο νοσοκομείο μας, τώρα νοσηλεύεται στην Ευρωχειρουργική Κλινική εκτός κινδύνου αλλά έχει μακρύ δρόμο για το πόδι, διότι πρέπει να χειρουργηθεί αύριο πηγόντω και οπωσδήποτε ένα ανοιχτό κάταγμα επιπλεγμένο θα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και το παιδί, α πούμε, θα περάσουν, μπορεί να περάσουν και έξι μήνε για να αποκτήσει ξανά πόδι. Οι αστυνομικέ αρχέ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίο εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη. Σύμφωνα με την τροχία Χανίων, σε μια σειρά τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, τα οποία εν έχουν εγκατάλειψη και έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει εξιχνιαστεί το 95%. Τραγική ηρωνία, το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την ίδια ακριβώ ημέρα, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα για την Πανελλαδική Εβδομάδα Οδική Ασφάλεια με κεντρικό σύνθημα: Τι άλλο, Ευγένεια στο δρόμο. Ένα είναι πάντο σίγουρο, Στον δρόμο, η ασφάλεια και η ευγένεια έχουν πάντοτε προτεραιότητα.